τώρα, Άγγελε, τι μου λες κι εσύ. Χτες ακόμα το βράδυ τσακωνόμουν μαζί τους. Δεν μπορώ να ασχολούμαι και συνέχεια με το Μανιά. Δεν καταλαβαίνεις τι πάνε να πλασάρουνε. Και πίσω από όλα αυτά είναι ο Κανέλης. Αυτός πληρώνει. Θα του τα σπάσω τα μάτια του Κανέλη μια μέρα, μου το θυμηθείς. Ηρέμησε. Ηρέμησε, Άγγελε, σε παρακαλώ, και έχω πολλά χρεωμένα στο Μανιά. Τι να ηρεμήσω, λόγια, Αλεξάνδρα, λόγια, μόνο λόγια. Δεν έχεις καταλάβει την αλλαγή. Δεν έχεις καταλάβει ότι τους έχουν αλλάξει μέρα με τη μέρα. Μου λες να διαβάσω, τι να διαβάσω. Εσύ μου είπες ότι διπλώθηκες από τους πόνους. Εδώ πέρα άλλα γράφει. Αγνώντας το φακό, εκτίθεται δημοσίως. Παράταμε, παράταμε, Άγγελε! Παράταμε, εντάξει! Θέλεις να σε βοηθήσω τίποτα? Πά, εσύ έφτιαξες. Πού είναι ο Άγγελος? Μέσα. Τι μου λες, τι έχεις εσύ πάλι? Δεν ξέρω, Νίκη, ανησυχώ, δεν θέλω να κάνω αυτό, εντάξει. Ξέρεις τι πάει να πει να κάνεις ταινία με Αμερικάνους, το ξέρεις? Πώς δεν ξέρω. Θα στείλουν τζετ να με πάρουν για το Hollywood. Βέβαια, κορόιδευε εσύ, αλλά η τύχη σου δουλεύει. Φαίνεται ότι έχουμε τρελαθεί όλοι εδώ μέσα. Νίκη, ξεχνάς ότι περιμένω, δηλαδή. Ναι, αλλά μπορείς να κάνεις ακόμα γυρίσματα. Η εγκυμοσύνη σου δεν φαίνεται. Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η τύχη σου και την κλωτσάς. Μην ξεχνάς όμως ότι πρέπει να κάνεις αυτή την ταινία. Έχεις συμβόλαιο μαζί τους. Μην το ξεχνάς. Νίκολας, δεν το ξεχνάς. Άγγελε, για τελευταία φορά σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Δεν μπορώ να σε νιώθω έτσι εδώ μόνος σου με την Νίκη. Θα μου λείπεις. Δεν γίνεται, Αλεξάνδρα. Δεν θα αισθάνομαι εγώ καλά. Καταλαβαίνεις. Τι θα μου κοιτάω, ο άντρας της κυρίας Αγγέλη. Μην το παίρνεις έτσι, σε παρακαλώ. Έλα μαζί μου. Σε χρειάζομαι. Δεν μπορώ. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ. Είπα στον Γιώργο να μην της πει τίποτα. Δυστυχώς θα το μάθει. Θα το γράψουν όλες οι εφημερίδες. Έπρεπε, Μάρια, να το αναβάλουμε για δύο μέρες. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ας το μάθει. Θα φωνάξει, θα τις ρίξει, θα τις περάσει. Ξέρεις τι θα πει μια-δύο μέρες αναβολή. Κάθε γύρισμα στοιχίζει μια περιουσία. Έξοδα, συνεργεία, εκτός έδρας. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Ήταν όμως μάνα σου. Ώρες-ώρες καταλαβαίνω πόσο σκληρός είσαι. Σκληρός είμαι, αλλά. Δεν νομίζω ότι σου βγήκε σε κακό. Φαντάζεσαι θα γινόταν αν δεν με είχες γνωρίσει. Έλα, Νίκη, εγώ είμαι. Πήρα να σας πω ότι έφτασα καλά, μια χαρά είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όχι, δεν είναι εδώ. Εντάξει, θα του πω ότι πήρες. Εντάξει, καλά. Θα πάρω αργότερα πάλι. Εντάξει. Εμπρός. Καθόλου, πέρασε. Λοιπόν, είσαι καλά τώρα? Καλά είμαι, μια χαρά. Ο γιατρός μου έδωσε κάτι βιταμίνες για τις μέρες τώρα που θα κουράζομαι πολύ. Μπορώ να σε βοηθήσω εγώ σε τίποτα? Όχι, ευχαριστώ, δεν χρειάζομαι τίποτα. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να συγκρατήσεις λίγο τα νεύρα σου. Δεν χρειάζομαι συμβουλές, Καταρίνα. Μα τι συνέβη και άλλαξες έτσι ξαφνικά απέναντί μας? Άρχισα να καταλαβαίνω που έμπλεξα. Σε τι παιχνίδι με μπλέξατε. Σου αρέσει όμως. Κάθε παιχνίδι, Αλεξάνδρα μου, έχει τους δικούς του κανόνες. Όταν μπεις, δεν μπορείς παρά να τους ακολουθήσεις. Και κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του κανόνες, Καταρίνα. Και τι μπορείς να κάνεις? Να γυρίσεις πίσω εκεί που ήσουνα? Δεν είναι εύκολο. Άφησε με μόνη μου, σε παρακαλώ. Θα συνηθίσεις. Άφησε με μόνη μου, σε παρακαλώ. Όπως θέλεις.
Τι γίνεται? Γεια σου, Γιώργο. Τακτοποιήθηκες στο δωμάτιό σου? Τακτοποιήθηκα. Εσύ από νωρίς άρχισε να πίνεις, ε? Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να πας στην Αθήνα. Η Κατερίνα σου έδωσε την ιδέα να έρθεις εδώ και να με πρίξεις. Καμιά Κατερίνα δεν μου έδωσε την ιδέα. Απλώς φαντάζεσαι τι θα γράψουν οι εφημερίδες αν δεν πας. Δεν έχω ανάγκη από συμβούλους. Και δεν συνηθίζω να αφήνω τη δουλειά μου στη μέση. Ήρθαμε εδώ για κάποια δουλειά και θα φύγω μόνο όταν τελειώσει. Άλλωστε δεν είχα και ιδιαίτερη αδυναμία στη μητέρα μου. Ήταν πάντα πολύ σκληρή μαζί μου. Ας την κλάψουν τώρα τα ακίνητά της, οι υπηρέτες της και οι θαυμαστές της όσοι ζουν ακόμα. Εγώ γλίτωσα πια από τις παρατηρήσεις της. Πάρτε και πήγαινε έξω, μην μείνετε εδώ. Γεια σας. Γεια σου. Πού είναι ο Στίβεν, ο σκηνοθέτης μας? Είναι έξω. Έχει πάει με τους συνεργάτες του για ρεπεράζ. Να σου πω, έχει ωραία μέρα. Θες να πάω μια βολτίτσα? Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να κάνω. Μάρια, θα έρθεις? Όχι, εγώ έχω δουλειές. Πήγαινε και εσείς καλύτερα. Σε παρακαλώ, ένα εισιτήριο με την πρώτη πτήση για Αθήνα και επιστροφή το βράδυ με το τελευταίο. Ναι, Ολυμπιακή. Κλείστε μου ένα εισιτήριο με την πρώτη πτήση για Αθήνα και επιστροφή το βράδυ του τελευταίου. Σε πόση ώρα φεύγει? Μια στιγμή να σημειώσω. Πετάω για Αθήνα με τον πρώτο. Κοίταξε πώς θα το βαλώσει με την Αλεξάνδρα. Πρέπει να έρθω κι εγώ. Δεν είναι δυνατόν. Κάποιος πρέπει να μείνει εδώ να φροντίσει όλους αυτούς. Θα γυρίσω με το τελευταίο. Φρόντισε να μην μάθει κανένας τίποτα ότι λείπω, έτσι. Σε παρακαλώ. Άσε με να έρθω κι εγώ. Τι έγινε, ξαφνικά αγάπησες τη μάνα μου? Αισθάνομαι άσχημα. Πέθανε μόνη της. Βέβαια ποτέ δεν με δέχτηκε, όμως μου φέρθηκε καλά. Κατερίνα. Σε κυρία που ήταν. Κατερίνα, δεν είναι ώρα για κουβέντες. Κάνε όπως σου είπα. Τι θα γίνουμε τώρα, ο Άρης κι εγώ. Όσο ζούσα μας φρόντιζε για τους δύο. Άσε τις κλάψεις και καλύτερα κατέβα κάτω να ετοιμάσεις το αυριανό γύρισμα. Βρες το Στίβεν. Δεν σου πάει αυτό το κλαψιάρικο ύφος. Μη σε ξαναδώ έτσι, άντε. Γνωριζόμαστε περίπου 5 χρόνια. Με την Κατερίνα λιγάκι περισσότερο. Την Κατερίνα είχατε ποτέ κάποια ιδιαίτερη σχέση? Ναι, για ένα διάστημα κάτι είχαμε, μετά παραμείναμε απλώς και μόνο φίλοι. Ο Μάριος και η Κατερίνα είναι απλώς συνεργάτες, έχουν και κάτι περισσότερο μεταξύ τους. Τώρα πώς μου ήρθατε? Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται λίγο περίεργο. Από τη μια είναι διαρκώς αντίζηλη και εχθρή και από την άλλη είναι κολλητή σας ασιαμένη. Καλά λέει ο Μάριος ότι είσαι πολύ έξυπνη. Ναι, δηλαδή τι λέει? Α, τίποτα ιδιαίτερο. Θες να πάμε για ένα καφεδάκι? Γιατί όχι. Καλωσορίσατε στο νησί μας, καλωσορίσατε στο νησί μας. Δεν ξέρετε, έχουμε αναστατωθεί με την άφηξη του συνεργείου. Τι να σας πω, δηλαδή, σας βλέπουμε και εσάς, κυρία μου, και τον κύριο κάθε μέρα στην τηλεόραση. Το τι συγκίνηση νιώθουμε δεν λέγεται. Τι θα σας προσφέρουμε, τι θέλετε να πάρετε? Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Σε βλέπουμε και σε θαυμάζουμε κάθε εβδομάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μόνο που νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είσαστε σήμερα εδώ. Είναι μια ξεχωριστή μέρα. Θα έπρεπε να είσαστε στην Αθήνα. Σήμερα γιατί είναι ξεχωριστή μέρα? Αχ, συγγνώμη, δεν ήξερα, με συγχωρείτε, δεν ήξερα ότι δεν το ξέρατε. Η κυρία Ζέπου, που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ πόσο σας αγαπάει, Ετζένι μου. Ναι, ναι. Ξέρετε, πέθανε. Πέθανε. Μάλιστα. Ναι, δυστυχώς. Η μεγάλη κυρία Ζέπου δεν υπάρχει πια. Δεν το ξέρατε?
πέθανε, πότε πέθανε. Εσείς πώς τα ξέρετε? Μα το γράφουν όλες οι εφημερίδες, το διαβάσαμε. Ναι, όλες οι εφημερίδες. Είχες υποχρέωση να μου το πεις και εσύ και ο Μάριος. Άκουσα να σου πω. Δεν έχω να ακούσω τίποτα. Πες μου γιατί δεν μου το είπατε. Μα τι άνθρωποι είσαστε εσείς επιτέλους. Σε παρακαλώ, ηρέμησε, κάθισε και θα σου εξηγήσω. Δεν φταίω εγώ. Τότε ποιος φταίει? Σε παρακαλώ, μη φωνάζεις. Αμπά, φοβάσαι μήπως χαλάσει η καλή σου διαγωγή. Αλεξάνδρα, εδώ ήρθαμε για δουλειά. Μάλιστα. Εδώ ήρθαμε όλοι για να δουλέψουμε. Εδώ ξοδεύουμε λεφτά, πολλά λεφτά. Εκατομμύρια. Δεν έχουμε ούτε το χρόνο ούτε το περιθώριο να κλάψουμε για τους ανθρώπους μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους προστάτες μας που πεθαίνουν. Γιατί είμαστε εμείς οι ίδιοι πεθαμένοι, κατακίτρινοι από τη δίψα του χρήματος. Μάλιστα. Καμαρώστε μας. Καμαρώστε τι δυνατοί που είμαστε. Μπορούν να είμαστε ψύχρεμοι την ώρα που οι άλλοι πεθαίνουν. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε επαγγελματίες, ε. Πάνω απ' όλα γέλα παλιάτσο, ε. Αλεξάνδρα, έλα. Τίποτα, σας παρακαλώ, κάντε όλοι πίσω. Καταρίνα, νερό. Ναι, ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Απλώς, η κυρία Ριγέρη είναι συνδιαφέρουσα και είναι μια στιγμή που κάθε γυναίκα θα την καταλάβετε. Φύγετε, φύγετε, σας παρακαλώ. Δέξου τις προτάσεις του. Να γίνεις μια μεγάλη και επώνυμη στάρ. Άλλωστε, αξίζει. Μόνο κοίταξε μέσα σου. Μην προδώσεις την Αλεξάνδρα. Έχει την πάντα δίπλα σου. Όσο ψηλά και να ανέβεις. Και πρόσεξε, μην την ξεχάσεις σε κανένα σκαλί. Γιατί όταν θα φτάσεις στην κορφή, θα είναι δύσκολο να κατέβεις μετά χαμηλά. Για να την περιμαζέψεις. Θα τους κάνω ποτέ τη χάρη να μείνω μόνο η στάρα Βιέρη. Θα μείνω πάντα η Αλεξάνδρα που γνώρισες. Καλή ηθοποιός μου, γνώρισες και πίστεψες κάποτε. Πρέπει όμως να τους πολεμήσω με τα δικά τους μέσα. Άλλωστε τι έχουν αυτοί παραπάνω από μια αδιαφορία. Ωραία λοιπόν, κυρία Βιέρη, για να δούμε τις υποκριτικές σου ικανότητες. Χωρίς φως, χωρίς κοινό, χωρίς κριτικούς. Η μόνη χαρά σου, τα εσωτερικά σου χειροκροτήματα. Αυτά που θα δίνεις εσύ στον εαυτό σου. Άλλωστε αυτά μου και έχουν σημασία. Όσο άδικο είχα άγγελο, όταν σου έλεγα κάποτε ότι ο ηθοποιός δεν πρέπει να παίζει μόνος του μπροστά στον καθρέφτη του. Όχι, ο ηθοποιός θα πρέπει να παίζει πολύ συχνά μπροστά στον καθρέφτη του. Για να μην ξεχνάει τον εαυτό του. Ωραία λοιπόν. Απόψε θα το γλεντήσουμε. Μπράβο. Και όλα αυτά χωρίς κανένα λόγο. Θα μπορούσατε τουλάχιστον να τις το έχετε πει. Αλλά όλα έγιναν για να βάλει ο Μάριος τα λεφτά της ΕΠΟΥ στο χέρι. Και για να τα βάλει έπρεπε να δουλεύει η Αλεξάνδρα. Το παιχνίδι όμως τώρα με την Αλεξάνδρα τελείωσε. Και τα λεφτά, να σου πω κάτι, ανήκουν δικαιωματικά στο Μάριο. Τώρα είπες και κάτι σωστό. Πραγματικά,
Η δύναμη της Αλεξάνδρας ενταφιάστηκε μαζί με τη Ζέπου. Τώρα το παιχνίδι είναι μόνο του Μάριου. Ένα μπουκάλι ουίσκι, παρακαλώ. Και ένα ποτήρι. Και παγάκια. Μάλιστα, κυρία Βίλη. Είσαι καλά, Αλεξάνδρα? Μια χαρά είμαι. Γιατί δεν μου φαίνεται? Καλά, εγώ όταν προηγουμένως σε άφησα πάνω ήσουνα... Ήμουνα πώς ήμουνα, τι είχα δηλαδή. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε, αν νιώθεις σαλόκοτα, τρελά, παράξενα, μπορείς να ξεσπάσεις πάλι. Να μας βρήσεις, εν πάση περιπτώσει να κάνεις ό,τι θέλεις. Μόνο μην έχεις αυτό το ήχος, σε παρακαλώ. Και τι έπρεπε να κάνω δηλαδή, να αντιθώ στα μαύρα? Α, δεν μου το επιτρέπει η δουλειά. Άλλωστε, εδώ βρισκόμαστε για να οργανώσουμε το αυριανό γύρισμα, ή κάνω λάθος? Παιδιά, δεν καταλαβαίνω τελικά. Ήρθαμε για να δουλέψουμε για τουρισμό. Ο Μάριος πού είναι? Στην Αθήνα, Αλεξάνδρα. Δεν μπορούσε να μην πάει. Εσείς οι δυο τον συμβουλέψατε? Μπράβο, πολύ ωραία είσαι. Πάντως, αν ήταν εδώ ο Μάριος, όλα θα είχαν οργανωθεί. Τελικά δεν σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ θα πάω μια βόλτα έξω και θα αργήσω να γυρίσω. Αύριο το πρωί ξυπνήστε με όσο νωρίς και να είναι για το γύρισμα. Πάνω απ' όλα η δουλειά. Έτσι δεν είπαμε? Πάνω απ' όλα η δουλειά. Κατάλαβες εσύ τίποτα? Ή την άρπαξε για τα καλά ή μας δουλεύει όλους κανονικά. Πήγαινε μαζί της, σε παρακαλώ, να μην είναι μόνη της και όταν μπορείς παίρναμε στο τηλέφωνο. Εγώ θα μείνω εδώ να περιμένω το Μάριο. Και πού είσαι? Το νου σου. Μη συμβεί τίποτα και γίνουμε ρεζίλοι στο νησί. Πάω. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σου φαίνομαι υπερβολική μήπως? Είσαι κι εσύ ακριβώς σαν κι αυτούς. Ζητάς να αρπαχτείς από πάνω μου, να γατζωθείς. Εσύ με άλλο τρόπο βέβαια. Αλλά εγώ δεν χρειάζομαι φύλακα, Γιώργο. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Και ό,τι και αν κάνω, το πρωί θα είμαι στο γύρισμα. Λοιπόν, Θάνο, νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή. Τι στιγμή? Α, νομίζω ο έρωτας έχει χαζέψει τελείως, ε. Τι εννοείς, Γιώργο? Λοιπόν, έχω να σου πω κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να με ακούσεις με μεγάλη προσοχή. Έχουν μεγάλη σημασία αυτά. Είμαι όλος αυτιά. Το 2-12, σε παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Έμαθα για τη μητέρα σας, τα συλληπιτήριά μου, δεν το ήξερα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Μάρια, από εδώ. Τι σημαίνει, γιατί κοιμάσαι? Κάθισε, θα σου πω. Πώς ήταν? Πώς θέλεις να ήταν, κηδεία ήταν, άκου ερώτηση πώς ήταν. Εσύ γιατί είσαι εδώ μόνη σου, πού είναι οι άλλοι? Μυρτώ, πετάξουμε στο πάρο να παραγγείλεις ποτά για όλους. Απόψε, κερνάω εγώ. Λοιπόν, έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα. Ακούστε με λοιπόν και προπαντός με διακόψετε. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας κακός γιος που φοβόταν πως δεν θα κληρονομούσε την πλούσια μαμά. Επειδή η μαμά του είχε αδυναμία σε μια καλή κοπέλα, ο κακός γιος την πήρε αυτή την κοπέλα στη δούλεψή του για να μπορεί να χώνει πιο βαθιά το χέρι του στο χοντρό πορτοφόλι της μαμάς. Η καλή κοπέλα όμως είχε απαιτήσεις. Άρχισε να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Μέχρι την ώρα που η μεγάλη προστάτηδά της πεθαίνει. Τώρα πια ο κακός γιος δεν έχει καμιά ανάγκη την καλή κοπέλα. Μπορεί να την βάλει στη θέση της. Ή μπορεί ακόμα αν αυτή αρνηθεί να την αλλάξει με μια άλλη. Γιατί σκοπός του σε όλη αυτή την ιστορία είναι να λάμψει το αστέρι, ο Γιωργάκης του. Όπως βλέπετε λοιπόν, ο Θάνος είχε μια πολύ καλή ιδέα. Δεν λέω βέβαια, η Αλεξάνδρα και καλή ηθοποιός είναι και χρήσιμη και τη δουλειά σου, Μάρια, την κάνει. Όμως δεν νομίζω ότι είναι σωστό να έχει την αξίωση να μπει το όνομά της πάνω από του Γιώργου. Αυτό ήταν υπερβολή.
Τη στιγμή μάλιστα που οποιαδήποτε άλλη θα δεχότανε κάτι άλλο. Μπορεί να λείψει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Γιώργο, αύριο μας βλέπω πρωτοσέλιδο και τους δύο. Τι να κάνουμε, Μυρτώ, με σένα ξαπλώνει, για μένα γράφει. Κατά διαταγή πάντα του κυρίου Κανέλη. Σας παρακαλώ, κυρία Αβιέρη. Αμπάγινε με και κυρία Αβιέρη πάλι, κυρία Μανιά. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο δηλαδή. Αλεξάνδρα, είσαι μεθυσμένη, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εγώ με το Θάνο είμαι επειδή τον αγαπάω. Δεν εκμεταλλεύομαι τους ανθρώπους εγώ. Δίνομαι, κατάλαβες. Και βέβαια δεν μου μοιάζεις, Μυρτώ. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, γιατί άφησες το Βασίλη και σε με το Θάνο. Μην πεις ότι γοητεύτηκες από τα γκρίζα του μαλλιά, δεν θα σε πιστέψω. Δεν μου λες, μια και είσαι μαζί του, δεν του λες να σου κάνει κανένα εξώφυλλο. Το χρειάζεσαι. Και ρώτησε το φύλακα. Το έκανα και ησύχασα. Αντιγεννήθε. Γεια σου, μωρό μου, γεια σου. Οχ, οχ, οχ. Και τώρα εγώ θα το γλεντήσουμε απόψε. It was wonderful! Stop the rain! Για μια στιγμή νόμιζα ότι ξεψυχούσες αλήθεια. Στιγμές είσαι καταπληκτική. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Έλα. Τι έγινε. Τι σημαίνει. Όχι, Σάμ. Τι είναι. Τι είναι! Ο
αυτό. Την κλαρινέκη μου κάνει κακό, δε. Δεν φταίς εσύ. Κανένας δεν φταίει, μόνο εγώ. Η Μυρτώ είναι έξω και θέλει να σε δει. Δεν θέλω να την δω, πες έτσι να φύγει. Δεν θέλω να την δω. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Σε τον ωρό, πρόσεχε. Α, σας παρακαλώ. Βγείτε έξω, λίγη ανθρωπιά. Θα αναγκαστώ να απαγορεύσω την είσοδο και στους συγγενείς. Παρακαλώ. Παιδιά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσετε να τη δείτε. Σήμερα ο γιατρός είπε ότι χρειάζεται πολύ ξεκούραση. Είναι χάλια. Δεν θα μείνουμε πολύ. Ένα γεια θα της πούμε. Δεν θα την κουράσουμε. Άστο σε ένα λεπτό. Είναι φίλη της Αλεξάνδρας. Νίκη, μην ανακατεύεσαι. Η Αλεξάνδρα πέρασε δύσκολες στιγμές με την εγκυμοσύνη. Ας μην την κουράζουμε άλλο. Για όνομα του Θεού. Τελικά τι θα γίνει, θα μπορέσουμε να τη δούμε ή όχι. Έλα, κορίτσι μου, πάμε. Η κυρία δεν θέλει να μας δει. Θα παρακαλάμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε, παιδιά. Θα του έλεγα κάτι, αλλά έχει χάρη. Μιλάς έτσι. Είναι φίλη της Αλεξάνδρας. Αν είναι να έχεις τέτοιους φίλους του, να τους κάνεις τους εχθρούς, δε συνήκη. Γιατρέ, θα μπορέσω να κάνω παιδί. Κυρία Βιερή, πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορώ όμως και να το αποκλείσω. Αυτή τη στιγμή το καλύτερο φάρμακο είναι να ξεκουραστείτε. Και όταν θα έρθει ο καιρός, θα τα πούμε. Θα τα πούμε σε λεπτομέρειες. Εντάξει. Κουράκι. Γιατρέ, τι έγινε. Γιατρέ, πέστε μας, θα μπορέσει να ξανακάνει παιδί. Θέλει τόσο πολύ ένα παιδί, τα λατρεύει τα παιδιά. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να έχει κανείς ένα παιδί. Δηλαδή, πέστε μας ένα. Στην περίπτωση της, ο καλύτερος τρόπος είναι η υιοθεσία νοσοφάγου. Σας είπε ο γιατρός, δεν έπρεπε να την αφήσουμε να πάει. Φταίμε και οι δυο, φταίμε και οι δυο. Όχι. Όχι. Άγγελε, μάζεψε τα βιβλία σου και μην τα πετάς από εδώ και από εκεί. Ενοχλούν. Μάζεψε τα, σε παρακαλώ, και μην κάνουμε κουβέντα χωρίς λόγο. Κάπου της άρεσε και να τα βλέπεις και να τα διαβάζεις. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ξέρω. Θα αρχίσεις πάλι τα κηρύγματά σου. Γεια σας. Γεια σας. Την κυρία Βιέρη θα ήθελα, παρακαλώ. Παρακαλώ, περάστε. Γεια σας, κυρία Βιέρη. Γεια σας. Περάστε να καθίσετε. Ευχαριστώ. Θα πιείτε κάτι? Ναι, ένα γλυκό καφέ. Νίκη! Νίκη! Άγγελε, φτιάξτε ένα καφέ γλυκό. Άγγελε! Άγγελε! Έλα, Αλεξάνδρα. Φτιάξε ένα καφέ γλυκό για την κυρία. Αυτή που ακούτε τώρα είναι μια συνέντευξη που μας έδωσε η Αλεξάνδρα Βιέρη στο σπίτι της. Το θέμα της συνεντεύξεώς μας είναι το πώς αισθάνεται και πώς βλέπει τη ζωή από εδώ και μπρος μετά από το χάσιμο του παιδιού που περίμενε. Πες μου, Αλεξάνδρα, πώς νιώθεις τώρα που δεν θα γίνεις μητέρα? Φίλια!
εμπρός. Ακού να δεις, εδώ υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει και εσύ χαζολογάς με μωρά και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Αν δεν έρθεις μέχρι το βράδυ να κάνουμε γύρισμα το πρωί, εγώ θα σε αντικαταστήσω. Θα στα χρεώσω όλα και θα σε τεινάξω στον αέρα. Άντε, γεια! Νίκη! Νίκη! Ετοίμασα τις βαλίτσες μου, πατάω το απόγευμα. Έχω γύρισμα. Πήγαινε στα βεντικούλη σου. Σιγά μην χάσει τη δουλειά σου, βόλε ψάκι, δε σώτησες. Σας παρακαλώ, κύριε Καγκάλη, πρέπει να με απαλλάξετε από την κυρία Βιέρη, αν θέλετε να συνεχίσω. Καλά, Ανάση, εντάξει. Ευχαριστώ. Θα τα αναλάβω εγώ. Εμείς με την Ιρτώ πάμε μια βολτίτσα για την προμηνία το θύελα εδώ. Το αστέρι μας ήρθε ώρα εξάτοφη να δίνει. Δεν φτάνει που άργησε και μας καθυστέρησε όλη τη δουλειά, φωνάζει από πάνω. Κατάλαβες. Τσάου Κατερίνα, τα λέμε. Τσάου. Ακού να σου πω, Αλεξανδρίτσα. Όχι και Αλεξανδρίτσα, όχι Αλεξανδρίτσα, Μάρη. Σε ποιο να μίσω τι μιλάς. Κοίταξε να σε βαρευτούμε, γιατί θα έχουμε κακά ξεπερδέματα, τα ακούς. Ναι, τι θα γίνει δηλαδή, θα γράψω τη δουλίτσα μου. Έχει χάρη που πρέπει να τελειώσει αυτή η δουλειά, αλλιώς. Τι να κάνουμε. Ας πρόσεχες, τώρα πρέπει να παίξεις με τους δικούς μου κανόνες. Είσαι αχάριστη, το καταλαβαίνεις. Κρίμα όσα έκανα για σένα. Δεν τα έκανες για μένα. Τα έκανες για να ξεγελάσεις τη μακαρίτσα τη μητέρα σου και να τις τα πάρεις. Όψε λοιπόν τις κλάψεις, Μάρια, για το σπάνια καφόδι. Εντάξει, όσο για τη δουλειά σου γίνεται, δεν γίνεται. Όσο για τις υποχρεώσεις μου, σας ξεχρεώνω και με τα παραπάνω, μάλιστα. Άκουσε να δεις, Αλεξάνδρα. Άκουσε να δεις, Αλεξάνδρα, σε λίγο θα είναι έτοιμες αυτές οι καινούριες διορθώσεις για το άλλο σύριαλ. Μην κάνεις λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν να κάνεις για να χαλάσουν οι σχέσεις μας. Καινούριο σύριαλ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω. Θα μπορέσεις. Ναι. Θα μπορέσεις, είπα και τέλειωσε, θα μπορέσεις. Λοιπόν, άκου να δεις, Μαρία, πριν να στα προλάβουν οι κατάσκοποι σου. Ξέρεις γιατί άργησα να έρθω από την Αθήνα. Γιατί. Μόλις υπέγραψα συμβόλαιο με τον Σταματόπουλο. Τον Αντώνη, σιγά το σοβαρό κύριο. Έλα, Μάρια, συναδελφός τον κάνει να μιλάς έτσι. Μα, Αλεξάνδρα, ο κόσμος έχει συνηθίσει με τον Γιώργο. Είσαστε ένα ζευγάρι, σας έχει συνηθίσει ο κόσμος. Καιρός να μας ξεσυνηθίσει. Λοιπόν, μου καθυστερεί το γύρισμα. Καθυστερεί την παραγωγή, έλα, για μισά του. Αργείς, Μάρια, αργείς. Thank you.
Cut! It was good, it was good. Ναι, και εντάξει, εντάξει κύριε Σταματόπουλη. Θέλω τον Αλέξη για τη σκηνή στη Λέσχη. Αλεξάνδρα. Ναι, ναι, περιμένω να μου τον δώσει. Αλεξάνδρα, έχεις καθόλου καιρό? Γιατί πράγμα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Εγώ σε ακούω. Ναι, ναι, κύριε. Έλα, Αλέξη, εσύ. Ήθελα να σου πω για τη σκηνή στη Λέσχη. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, σου λέω. Πότε, αύριο. Αύριο δεν γίνεται, θα λείπω. Εντάξει. Θα επικοινωνήσουμε την Πέμπτη, λοιπόν. Εντάξει, άντε για. Λέγε, σ' ακούω. Δεν μπορείς να περιμένεις λιγάκι, δεν μπορείς να σταματήσεις για λίγο. Δεν μπορώ να σου μιλάω συνέχεια, εσύ να ασχολείσαι με κάτι άλλο. Ωραία, και τι θέλεις. Να αφήσω τη δουλειά μου για να ακούω συνέχεια εσένα. Αφού ξέρω τι θα μου πεις. Άλλωστε το έχω ακούσει χίλιες φορές. Ότι διαφορώ για σένα, ότι δεν με βλέπεις καθόλου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και άδικο θα έχω. Αχ, έλα, Άγγελε. Δεν είμαστε παιδιά πια. Τόσο αγαπώ και με αγαπάς για τα παιδάκια. Και εμείς μεγαλώσαμε πια. Αλλά εσύ αυτό θέλεις. Ναι, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό δύο άνθρωποι να έχουν μια τέτοια σχέση. Ναι, αλλά εμένα δεν μου πάει. Δεν σου πάει? Όχι, δεν μου πάει. Σταμάτα να πίνεις. Αρχίζει από το πρωί και τελειώνει το άλλο πρωί. Γι' αυτό έχεις αυτά τα νεύρα που έχεις. Άγγελε, σε παρακαλώ πολύ να μην το ξανακάνεις αυτό. Δεν χρειάζομαι ούτε προστάτες ούτε συμβούλους. Και από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι θέλω εγώ, εντάξει? Αλεξάνδρα, σου κάνει κακό το ποτό. Δεν το καταλαβαίνεις? Όλοι μου δίνετε συμβουλές. Όλοι αρπαζόσαστε από πάνω μου. Τι θέλεις, Άγγελε? Ξέρω τι κάνω και το έχω αποδείξει. Σας συντηρώ όλους. Αυτό μην το ξεχνάς. Γι' αυτό από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Τι είπες, Αλεξάνδρα? Αυτό που άκουσες. Εγώ σας συντηρώ όλους και εσείς φιλοσοφείτε και μου δίνετε συμβουλές. Με εκμεταλλεύεστε. Είναι βαριά κουβέντα αυτή που είπες, Αλεξάνδρα. Πολύ βαριά. Είναι η πικρή αλήθεια όμως. Ξεκινήσαμε μαζί, αν θυμάσαι, συντροφικά. Με τα ίδια όνειρα και τις ίδιες ελπίδες. Παλέψαμε, πεινάσαμε για να μην προδώσουμε τα πιστεύω μας. Από ένα σημείο και μετά όμως άλλαξες, Αλεξάνδρα. Άλλαξες προς το κακό. Γιατί? Γιατί ανέβηκα πιο ψηλά από σένα. Μην λες λόγια πικρά που θα τα θυμάσαι για χρόνια και θα λυπάσαι γι' αυτά. Αφού σου το εξήγησα και πιο παλιά. Το σύστημα εγώ δεν το αντέχω. Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας. Με απειλείς κιόλας? Δεν σε απειλώ. Απλά φεύγω από το δρόμο σου. Μας δίνανε μέχρι τώρα κοινά πιστεύω για την τέχνη. Η αγάπη για ένα παιδί. Ένα παιδί δικό μας. Αυτά πάντα θα μας δένουνε, Άγγελε. Εσύ δεν λογαρίζεις τίποτα. Τα πιστεύω μας για την τέχνη τα ποδοπάτησες, τα κουρέλιασες. Παραδόθηκες στο σύστημα. Το παιδί μας. Τη μόνη ελπίδα για να μείνουμε για πάντα μαζί την άφησες. Την πέταξες σε μια παραλία. Για κάποια φτηνή αμερικάνικη ταινία της Οκάς. Άγγελε, άκουσέ με σε παρακαλώ. Άγγελε! Δεν ακούω τίποτα. Οι δρόμοι μας ήταν παράλληλοι. Δεν μπορούσαν να συναντηθούν. Καλή επιτυχία στον δρόμο που διάλεξες. Αντίο. Άγγελε! Έφυγε. Ευχαριστήθηκες τώρα? Πες μου, ευχαριστήθηκες! Ευχαριστώ. Γεια σου. Σένα. Αλέξανδρο. Στο φίλο μου τον Αλέξανδρο με πολύ αγάπη. Γεια σου, Λόου. Γεια. Γεια σου. Γεια σου, Αγγέλε. Τι κάνεις? Καλά. Δεν μιλάς γιατί... Να, εντάξει. Τι έγινε? Καλά, ωραία. 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 Από θαυμαστές βλέπω σκίσεις. Μπορεί να τους βλέπεις μικρούς, αλλά είναι φανατικοί. Αυθόρμητο και καθαρό κοινό. Το πιο ωραίο που υπάρχει. Μπορεί να με ξέρουν σαν κλόουν, αλλά με αγαπάνε. Χωρίς εξώφυλλα και σκανδαλάκια. Άγνοια αγάπη, κατάλαβες? Ωραία, ρε, εσύ χαίρομαι που είσαι ευχαριστημένος. Δόξα τω Θεώ. Κάθε πρωί έχουμε και ένα σχολείο. Εσύ τι κάνεις? Η Αλεξάνδρα. Έμαθα ξανάρχισε γυρίσματα. Είναι καλά? Άρχισε μια δουλειά, ναι, πράγματι. Και εσείς, πώς τα πάτε? Δεν τα πάμε. Δηλαδή, προσπάθησα όσο μπορούσα, παιδί μου. Δεν γίνεται άλλο. Γιατί δεν ανεβάζετε μια παράσταση? Μπορούμε να ξαναρχίσουμε όπως πριν. Α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Βασίλη. Η Αλεξάνδρα ετοιμάζεται να πάει στο θέατρο του Κανέλη. Σε αυτή την παλαφάρα που μου έδωσε να διαβάσω? Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Χρωστάει πολλά λεφτά στο Μάριο. Θα κάνει καιρό να ξεχρεώσει. Και εσύ? Εγώ τι εγώ? Εγώ είμαι κομμένος από παντού. Άγγελε. Έλα. Τι θα έλεγες
να ανεβάζαμε μια παράσταση μαζί. Πώς σου ήρθε ρε Άρθρο? Τι εννοείς? Σαν τον παλιό καλό καιρό. Ναι. Πίνακε των γονέων. Και βάλε. Λοιπόν, μέσα. Ε. Μέσα. Μέσα ρε. Ανησυχώ πολύ. Τι το θέλεις αυτό το καινούριο σύριαλ και μάλιστα με ξένους ανθρώπους? Δεν ήσουν καλά με τον Κανέλη? Θα μπορούσες να γύριζες πίσω τις ευτυχισμένες στιγμές τότε που έπαιζες το παλιό μικρό θεατράκι. Παράτα με, Νίκη. Έχεις δίκιο, θα σε παρατήσω. Θες να σου ψήσω ένα καφέ να στυλωθείς λίγο? Όχι, θα... Περιμένω να με πάρουν τηλέφωνο από το γύρισμα. Ο Άγγελος φάνηκε καθόλου? Ναι, χτες. Πήρε τα πραγματάκια του και έφυγε αμύλητος. Έχει αφήσει ένα γράμμα για σένα. Φέρτο μου. Ξαναγίνεις η Αλεξάνδρα της Σοφίτας, έλα να με βρεις. Έλα να με βρεις. Έλα να με βρεις. Κοντεύει να ξημερώσει, πότε θα φύγεις? Όχι, θα φύγω μόνο όταν μου πεις που κρύβεται. Όσα θέλεις για να φύγεις από τη μέση μου, λες. Θα σε βόλευε αυτό, ε. Ένα μόνο σου λέω. Μαζί μου δεν θα καταρρίψεις τόσο εύκολα. Σε μίστηκε, θα φωνάξω. Φωνάξω όσο θες. Τι θα φωνάξει, τι θα πεις, ε. Ποιος θα πίστεψες να μου λες. Μια μπεκρουλιάρα είσαι, ρε, και τίποτα άλλο. Με ήσυχη, κτηνός. Άμα δεν μου πεις που είναι, θα αγγίζω τώρα από εδώ μέσα. Λέγε που είναι. Στοπ. Όχι έτσι, όχι έτσι. Όχι έτσι. Είστε και δύο πολύ χαλαροί. Θέλω πιο ένταση. Και εσύ, Αλεξάνδρα. Πιο φοβισμένη. Θέλω να βλέπω το φόβο στα μάτια σου. Αφού προσπαθεί να σε πνίξει. Έλα. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Δεν μ' άρεσε έτσι όπως το παίζετε. Το θέλω λίγο πιο έντονο. Α. Και σε παρακαλώ να μην πίνεις αληθινό ουίσκι στο γύρισμα. Βάλτε τη τσάι όπως και στους άλλους. Έλα. Ίσως γι' αυτό να είναι έτσι χαλάρη, γιατί πίνει από το πρωί ουίσκι. Δηλαδή δεν σου άρεσε το παίξιμό μου? Ακούω. Αλέξη, σκηνοθέτη της συμφοράς. Αντε πρώτα να μάθεις τη δουλειά σου και μετά να μου κάνεις παρατηρήσεις. Με συγχωρείς, δεν ήθελα να σε θίξω. Κύριε Σταματόπουλε, είναι δυνατό να μου λέει πώς θα παίξω? Αλέξη, να σου πω. Μάλιστα, κύριε Σταματόπουλε, σας ακούω. Άκουσε, παιδί μου. Άλλη φορά δεν θα κάνεις παρατηρήσεις στην κυρία Αβιέρη και μάλιστα μπροστά στο συνεργείο. Κυρία Αβιέρη ξέρει καλά πώς θα παίξει το ρόλο της. Εσύ περιορίζεις τους άλλους. Μα δεν ήταν παρατήρηση, απλώς ήθελα να πω... Εντάξει, πάει, τέλειωσε αυτό. Ετοίμασε το επόμενο πλάνο σου. Εντάξει. Εντάξει, ικανοποιήθηκες? Έλα, στην υγειά μας. Νίκη, Νίκη! Α, ήρθες? Ναι. Σου βάζω κάτι να φας. Όχι, όχι, φτιάξε μου ένα τόστ. Εγώ θα κάνω ένα μπάνιο, θα αλλάξω και πρέπει να φύγω γιατί η πρόβα. Εντάξει. Δεν αυτό είναι. Χαμόγελο, χαμόγελο, ναι.
Δεν ήρθε ακόμα η Κατερίνα. Δεν την είδα. Είχε πρόβα με τον άλλον σήμερα, ωστόσο έπρεπε να είναι εδώ. Τι ώρα είναι? Είναι αργά. Ο Γιώργος ήρθε. Ναι, μέσα είναι. Θες να τον φωνάξω? Όχι, άστο. Με πήρε ο Μανιάς και μου είπε ότι θα έρθει σήμερα η Τζίνα να τους πάρει συνέντευξη. Κοίταξε τι θα πει η Αλεξάνδρα και ότι δεν σ' αρέσει. Φτιάχτω, ναι, φτιάχτω. Ναι. Ξέρω, ξέρω. Και όλες, έλα Βιβί. Και... Ποιο θηλυκότητα, ποιο χράβρα. Καλησπέρα. Δύο. Καλησπέρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα, άντρα, να σου πω. Κάτω, έλα. Τι συμβαίνει? Μεθαύριο έχω εγγένεια στο θέατρο. Ήθελα να έρθεις κι εσύ, μπορείς? Αχα. Μ' αρέσει που με ρωτάς, Κανέλη. Μόλις το διάβασα στην εφημερίδα. Όλοι το ξέρουν εκτός από μένα. Τώρα βαθμά. Στην εφημερίδα έπρεπε να δώσω κάποια ονόματα. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό. Έχω να κουβέντω στι μέρε. Στην Κατερίνα όμω ξέρει να δίνει οδηγίε τι να κάνω και πώ να το κάνω. Εντάξει, θα έρθω. Αλλά όχι για σένα, ε. Ένα. Κατερίνα, πιάστο. Δύο. Ένα. Κάτω. Ποιο θηλυκότητα οι τρεις γιορτιές. Πολύ ωραία έτσι. Και κάτω. Έλα, προσέξτε λίγο. Επάνω. Κάτω. Και... Ναι, πάμε για φινάλε. Κάτω, επάνω και... Έλα, ναι, το σπαγκάτ να μην ξεχάσεις. Κάτω, επάνω, έλα και κάτω. Συγγνώμη. Δεν βλέπεις μπροστά. Μία στιγμή. Εσείς δεν είστε, εμείς κόσμος. Εμείς κόσμος, εμείς καημός είμαστε. Όχι εμείς καημός, μια γυναικάρα με τέτοια μάτια, τέτοια κορμάρα, τέτοια τέλος πάντων προσόντα. Αυτά ακριβώς τα προσόντα είναι που με βασανίζουν, κυρία μου. Γιατί? Ξέρεις που πάω τώρα? Όχι, πού θες να ξέρω, πού πας? Στην εφορία. Μάλιστα. Πάρα πολύ σωστά. Πάω στοίχημα ότι θα σου δώσουν μηνιαίο εισόδημα γιατί προσφέρεις ευχαρίστηση στους περαστικούς με την ομορφιά σου, έτσι. Άμδε. Με ταλαιπωρούνε. Με ταλαιπωρούνε και από πάνω. Εγώ, κυρία μου, παίρνω κάποια έτσι κοσμήματα, ρούχα, αυτοκίνητα, κότερα. Ξέρεις, οι θαυμαστές μου. Έρχεται λοιπόν η εφορία και με ρωτάει: πού τα βρήκες, κυρία μου? Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Διότι κι εμείς που είμαστε ωραία παιδιά, τι θα απογίνουμε που δεν έχουμε μία. Γιατί, δηλαδή? Κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα με τι φόντα μπορώ να σε θαυμάσω εσένα? Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν μου λες τι πας τώρα να κάνεις στην εφορία. Α, τι πάω να κάνω στην εφορία? Λοιπόν, πάω. Ναι. Και θα ξεγυμνωθώ μπροστά τους. Και βέβαια, εκείνοι θα γουρλώσουν. Εκείνοι θα γουρλώσουν, αλλά εγώ θα τους πω: ορίστε κύριοι, αυτά είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Φορολογήστε με. Και αν στα φορολογήσουν ως τεκμήριο. Ε. Αν στα φορολογήσουν ως τεκμήριο. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Δεν μου λες, έχω μια ιδέα. Ρίχτε. Έρχεσαι στην εφορία μαζί μου να κάνεις μια δήλωση. Δήλωση, να έρθω. Τι δήλωση? Τι δήλωση, ρε παιδάκι μου, μια δήλωση ότι. Ότι είμαι δικιά σου. Ότι είμαι ιδιωτικής χρήσης, πώς το λένε. Ότι σου ανήκω. Έτσι. Ακοπούνε και τα αυτοκίνητα και τα κότερα και τα κοσμήματα και τα λεωφορεία. Και δεν μου λες, εγώ από όλη αυτή την ιστορία τι έχω να κερδίσω, μου λες? Μ' αρέσει που ρωτάς. Εμένα, αγοράκι μου, εμένα. Εσένα. Εμένα. Κορμάρα μου. Φύγαμε. Όπα! Ε, από εκείνη η εφορία! Ναι, από εκείνη το σπίτι μου! Μωρό μου, ήσουν υπέροχη. Καλώς την είναι. Πώς σας διέκλυψε? Δεν με περίμενες, ε? Όχι, ομολογώ. Λοιπόν, θα μπούμε μέσα ή έχασες τα κλειδιά σου? Εσύ τι λες? Τώρα να σου πω την αλήθεια, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, το περίμενα κιόλας. Γιατί? Να, εσύ και ο Μανιάς δεν... Ναι, εγώ και ο Μανιάς, ναι. Αλλά... Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μ' αρέσει κάποιος που είναι εγωιτευτικός και που θέλω... Θέλεις, Κατάλαβες. Κατάλαβα.
Σίγουρα. Σίγουρα. Και δεν θα με φιλήσεις. Ναι. Γιωργάκη, τώρα τελευταία δεν μου τα λες καθόλου καλά. Πρόσεξε μην κάνεις καμιά βλακεία. Έχει υπόψη σου ο Μάριος, δεν συγχωρεί ποτέ. Έτσι. Με συγχωρείς. Μην μιλάς γι' αυτό, ξέρω. Άλλωστε τι μπορείς να κάνεις. Ξέρεις μου, όλα αυτά τα πράγματα αλλιώς ξεκινήσανε, αλλιώς καταλήξανε. Είναι λίγο περίεργη ιστορία. Μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα. Αυτή την ώρα είμαστε οι δυο μας. Εδώ, μόνοι. Και είναι η πρώτη φορά. Φίλησέ με. Φίλησέ με. Κατάλαβες. Τον κάναμε άνθρωπο για να τρέχει πίσω από κάθε θεατρίνα. Εσύ δεν τον έριξες δίπλα της. Τώρα τι θέλεις. Το έκανα για το καλό του. Ο κόσμος ξεγελιέται ένα πλάθι μύθους. Αλλά αυτός την πάτησε στα αλήθεια. Ο ηλίθιος. Έλα μην κάνεις έτσι. Μπορεί να μην είχε όρεξη. Μπορεί να ήθελε να μείνει λίγο μόνος του. Δεν το νομίζω. Ο Γιωργάκης μόνος του. Άλλωστε μου το είπε η Μυρτώ. Τους είδε να φιλιώνται στην Κουίντα. Έννοια σου, ο Γιωργάκης. Θα μου το πληρώσει. Δεν θα τελειώσει η δόση του. Γονατιστός θα με παρακαλάει. Ο Μάριος δεν είναι από τα παιδάκια που μπορεί να τους δουλέψει ψιλογαζί, ο Γιωργάκης. Στεναχωριέσαι, Μάρια. Θα βρεις άλλη παρέα. Πάψε! Όπου να είναι έρχεται κόσμος, πρέπει να πάμε έξω. Κάθε φορά που σας βλέπω είστε και πιο όμορφοι. Ευχαριστώ. Καλοσύνη σας. Καλοσύνη σας. Όχι πληθυντικός, κυρία Βιέρη. Όχι και πληθυντικός, κυρία Βιέρη. Θα πιούμε κάτι. Γιατί όχι. Ορίστε. Γιατί άργησες, Γιώργο? Γιατί, ραντεβού είχαμε. Αλλά τι με κάνει. Σίγασε. Έλα μαζί μου. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Βεβαίως. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, κύριε Υπουργέ. Είναι μεγάλη τιμή ότι ήρθατε στα εγγένειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αδελφή σας πάντως είναι η αξιαγάπη. Λέγε, με ποια νησούρα χθες το βράδυ? Με καμιά δεν ήμουνα, σπίτι μου ήμουνα, είχα και ευχές. Λέγε με ποιαν ήσουνα. Φέρε. Σκατά θα σου φέρω. Λέγε ρε, θα δώσω... με ποιαν ήσουνα. Θα δώσω το να τελειώνουμε. Με την Αλεξάνδρα ήσουνα, ε. Έλα, εδώ το. Τι θες αυτή την ξενέρωτη, αγόρι μου, δεν μπορούμε οι δυο μας, παιδί μου. Τώρα πάρε. Okay.
Ευχαριστώ. Υπουργέ μου, ε? Η σειρά μου να σας κεράσω κάτι. Νίκη, φέρε μας ποτά, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μου είπατε πως είναι η ζωή ενός υπουργού, μένετε καθόλου μόνος? Πάλι υπηρεθυντικός, κυρία Βιέρη. Λοιπόν, σταμάτη, δεν μου είπες, έχεις καθόλου ελεύθερο χρόνο? Για μια γυναίκα σαν και εσάς, όλο το χρόνο τον έχω στη διάθεσή μου. Υπερβάλλετε, μιλάτε σοβαρά? Βεβαίως μιλάω σοβαρά. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Αλεξάνδρα, μπορώ να σου μιλήσω? Μη μας διακόπτησε, παρακαλώ. Έχω μια πολύ σοβαρή συζήτηση με το σταμάτη. Μου λέει πόσο του αρέσουν τα μάτια μου, τα δάχτυλά μου. Εμένα με συγχωρείτε, αλλά σας αφήνω να πείτε τα δικά σας. Ε? Χάρηκα πολύ, κύριε Υπουργέ. Πώς είστε, κύριε Μερκά? Έστω. Κυρία μου, τα σέρβι μου. Άσε με να σου εξηγήσω. Ναι, ξέρω. Να πεις ότι δεν έχει σημασία, ε. Ότι με αγαπάς. Σε ευχαριστώ, Νίκη. Αλεξάνδρα, άκουσε με. Παράτα με και πήγαινε στο αφεντικό σου, εντάξει. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μεργάτη, περνάτε καλά? Πολύ καλά, Μαρία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θέλω να σας πω δύο λόγια. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Το θέατρο αυτό είναι δικό μου, αλλά ανήκει σε εσάς. Σε όλους εσάς που αγαπάτε το θέατρο και αγωνίζεστε γι' αυτό. Γιώργο, Αλεξάνδρα, παρακαλώ, ελάτε κοντά μου. Ονομάσαμε το θέατρο Άννας Ζέπου προς τιμή της μητέρας μου. Χωρίς αυτήν δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ, δεν θα είχαμε αυτή την ωραία γιορτή. Στην εποχή μας, όπου τα θέατρα γκρεμίζονται το ένα πίσω από το άλλο, εμείς τολμήσαμε. Τολμήσαμε να χτίσουμε ένα θέατρο με όλα τα σύγχρονα μέσα ακουστικής, με ανθρώπινα καμαρίνια και με χίλια δυο άλλα που μπορείτε να διαπιστώσετε μόνοι σας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Κυρία Βιέρη ήταν πολύ συνδεδεμένη με τη μητέρα μου. Η συγκίνησή της είναι δικαιολογημένη. Ίσως γι' αυτό. Να σας πάω πουθενά? Πολύ ευχαριστώ, Σταμάτη. Γιατί σταματήσαμε εδώ, κύριε Μπύρη? Γιατί εδώ είναι το σπίτι μου. Και γιατί σταματήσαμε στο σπίτι σας? Σταματήσαμε για να σε παρακαλέσω να ανεβούμε πάνω να πιούμε ένα ποτό. Αλεξάνδρα, σε παρακαλώ. Αλεξάνδρα, μια στιγμή. Δεν θα μου κάνεις τη χάρη? Ο δικός μου δρόμος είναι μοναχικός. Κρίμα. Καταρίνα, σε παρακαλώ πολύ, αυτό να μην ξαναγίνει.
Το είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Έλεν. Να σε ντύσει στο θέατρο και να τη κάνουμε μια φωτογράφηση διαφημίζοντας τη νέα τη κολεξιόν. Ωραία, το είχατε συμφωνήσει, αλλά εγώ είμαι ηθοποιός, έτσι και όχι φωτομοντέλο. Θα προτιμούσα λοιπόν στην κάθε μου δουλειά να φοράω τα δικά μου ρούχα και όχι τη κάθε κυρία Έλεν που μου επιβάλλεται. Σε είχε ντύσει και στην ταινία, τότε σου άρεσε. Και αν θυμάσαι καλά, τα ρούχα που διέθετε σε εκείνη την εποχή δεν ήταν τα κατάλληλα. Θα φορούσα αυτά που είχα. Μην ανησυχείς. Ο κόσμος ξέρει να διακρίνει τους ηθοποιούς από τα μοντελάκια και την πασαρέλα που τους σερβίρετε. Έτσι νομίζεις. Έτσι νομίζω. Κι αν δεν ξέρει να τα διακρίνει και τα ξεχωρίσει, καιρό στην αρχή να μαθαίνει. Σιγά σιγά πια τα μεγάλα λόγια. Σε βαρέθηκα. Δεν νομίζω ότι το έχει παρακάνει. Τι νομίζει ότι είσαι. Εσύ θα αλλάξει τα κριτήρια του κοινού, τα βάζει με όλου και με όλα. Και επιτέλου έχει και μια υποχρέωση απέναντι στο Μάριο, μην το ξεχνά. Όταν είχε ανάγκη και χρήματα σου έδωσε και σπίτι. Ωραία, μου έδωσε, αλλά νομίζω ότι και εγώ τον έχω ξεχρεώσει και με το παραπάνω μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, τι έγινε, θα συνεχίσετε να φωνάζετε. Λοιπόν, πάμε, εντάξει. Περίμενε λίγο τώρα η κυρία Μπεκρουλιάζη, δεν βλέπει. Αυτό για να μην ξανασχοληθεί μαζί μου. Είσαι τρελή, τ' ακούς, τρελή! Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου. Αλεξάνδρα. Παίρνεις ένα σωρό χάπια. Πίνεις ασταμάτητα, έχεις νεύρα. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Το βράδυ τις λίγες ώρες που κοιμάσαι ανάμεσα σε πρόβες, γυρίσματα και φωτογραφίσεις, παραμιλάς. Και λες για το παιδάκι που χάθηκε. Προσπαθώ να σου κρύβω το ποτό. Κάνε κάτι, κορίτσι μου. Κάνε κάτι. Νίκη. Κορίτσι μου. Δεν ξέρω πώς να σου μιλήσω. Υποψιάζεσαι όλο τον κόσμο ότι είναι εχθρή σου. Η Μυρτώ, ο Μάριος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν θέλω να με βοηθήσεις, Νίκη. Δεν θέλω να με βοηθήσει κανείς. Εντάξει. Τότε κάνε μου μόνο μία χάρη. Αν στην κάνω θα πάψεις να γκρινιάζεις. Ναι. Ορκίσου όμως ότι θα μου κάνεις αυτή τη χάρη. Εντάξει, λέγε. Απόψε τα παιδιά, ο Βασίλης και ο Άγγελος έχουν πρεμιέρα. Θέλω να με πας εκεί. Μου το ορκίστηκες, Αλεξάνδρα. Εντάξει. Εντάξει θα. Θα σε πάω. Την είδες? Ναι. Το ξέρα από πριν ήταν εδώ. Το ξέρες? Γιατί νομίζεις ότι ήταν Βασίλη? Τι νόμιζες ρε παιδί μου? Την αγαπάς ακόμα? Έλα τώρα, εντάξει. Ξέρω ότι θα πει αγάπη. Έτσι όπως είμαι εγώ τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Κάτω είναι η... Το ξέρω. Θέλεις να φύγω? Όχι, γιατί να φύγεις? Τι κάνεις? Θα είμαι πάνω. Εντάξει. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Γεια σου, Άγγελ. Δεν περίμενα σε εδώ. Διάβασα στην εφημερίδα ότι ξεκινάτε και... Καλά έκανες. Εσείς που θα αρχίσετε? Όπου να είναι. Έχεις να κάνεις τίποτα απόψε? Όχι, τίποτα ιδιαίτερο. Δεν μου λες, κοπελιά που έφυγε είναι η φιλενάδα σου? Πάμε, θα σου εξηγήσω, πάμε. Μένεις πάντα εκεί που έμενες? Ναι. Θα σε περιμένω. Θα έρθεις? Θα προσπαθήσω. Ευχή μου, Αλεξάνδρα. Κοίταξε να τα ξαναφτιάξεις για την ψυχική σου ηρεμία.
Ευχαριστώ, Νίκη. Και επιτέλους μια φορά που μου δίνεις και μια σωστή συμβουλή. Εγώ δεν θα σε περιμένω. Το πρωί όμως όταν ξυπνήσετε, κάνε μου ένα τηλεφώνημα για να μην ανησυχώ κι εγώ. Καλή επιτυχία. Όλα καλά. Όταν ξαναγίνεις η Αλεξάνδρα της Σοφίτας, έλα να με βρεις. Εσύ είσαι. Περίμενες άλλη? Τι θες? Κάθε βράδυ που είμαι εδώ, δεν μου είχες κάνει ποτέ αυτήν την ερώτηση. Γιατί απόψε? Απόψε θέλω να μείνω λίγο μόνος μου. Με εκείνη? Θα έρθει εδώ? Πες μου, θα έρθει εδώ? Ναι. Την κοπέλα σου. Μαλώσατε. Τι σημασία έχει? Είναι ηθοποιός? Όχι. Δεν έπρεπε να έρθω. Μην είναι αν θέλεις. Μόνο για απόψε. Είναι αργά. Πολύ αργά. Θα μπορούσαμε να... Τι δεν πήγε καλά, κορίτσι μου? Τι δεν πήγε καλά? Ο δικός μου δρόμος, Νίκη, είναι μοναχικός. Όταν ξαναγίνεις η Αλεξάνδρα της Σοφίτας, έλα να με βρεις. Έλα να με βρεις. Έλα να με βρεις.
παιδιά έτοιμοι για πλάνο. Μη χάνεις τη θέση σου. Πάμε! Τελικά θα φύγεις απόψε. Θα φύγω, αλλά θα μείνεις μόνη σου. Ποιος άλλος θα είναι και τα καπρίτσια σου, ρε. Κανένας. Όλοι είμαστε μόνοι μας. Αυτή είναι η μοίρα μας τελικά. Να γεννιόμαστε και να πεθαίνουμε μόνοι μας. Ναι, ξέρω τι θες να πεις με αυτό. Θέλεις να με κάνεις να νομίσω ότι δεν με θέλεις, ε. Με θέλεις, κούκλα. Θέλεις να κάτσω, το ξέρω, και κόψε τις φιλοσοφίες. Να φύγεις. Να φύγεις. Να φύγεις. Πώς ξέρεις εσύ τι θέλω εγώ. Να μην έχεις το δικαίωμα να ξέρεις τι θέλω εγώ. Stop! Μπράβο, παιδιά, αυτή ήταν. Απίθανο, Μιχάλη, ακόμα και εσύ τα έκανες, ε. Ωραία. Μπράβο, Αλεξάνδρε. Πέστε μου, κυρία Βιέρη, πώς αποφασίσατε τόσο γρήγορα να αλλάξετε τη ζωή σας. Πριν 2 χρόνια, μόλις βρισκόταν εδώ μία αποθήκη. Αποθήκη. Βλέπεις εσύ εδώ τώρα καμιά αποθήκη. Όχι, σε ρωτάω. Βλέπεις καμιά αποθήκη. Για να δεις πόσα μπορούν να αλλάξουν σε 2 χρόνια. Τα κτίρια ίσως. Οι άνθρωποι όμως. Οι άνθρωποι. Θέλεις να σου πω για τους ανθρώπους, ε? Λοιπόν, εγώ στη ζωή μου πάντοτε έκανα το σωστό. Ό,τι βλέπεις και δεν είναι σωστό, αυτό είναι οι άνθρωποι. Δεν σας καταλαβαίνω, κυρία Βιέρη. Εννοείται πως ο σωστός δρόμος είναι η τηλεόραση, σε αντίθεση με το θέατρο που κάνετε αργότερα. Πόσο χρονών είσαι? 24. Α, μάλιστα, η τηλεόραση. Λοιπόν, η τηλεόραση, τα μικρά είναι όλα. Τα βλέμματα, το πρόσωπο, τα χέρια, όλα τα μικρά είναι. Ακόμα και τα συναισθήματα. Αυτό το έχω προσέξει, σαν γραμματώσιμα τα κάνει. Εσείς, γιατί κάνατε τηλεόραση? Γιατί έπλητα, μόνη μου. Έπλητα θανάσιμα. Πλήτατε. Θανάσιμα. Κάθε βράδυ, κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Και τώρα? Δεν έπρεπε να σε στείλουνε σε μένα, αγοράκι μου, το... Ξέρεις. Με συγχωρείτε. Πάλι, πιέσαι. Να πηγαίνω. Ναι, να πηγαίνεις. Φύγε. Φύγε, σου είπα. Όταν ξαναγίνεις η Αλεξάνδρα της Σοφίτας, έλα να με βρεις. Παράταμε! Στοπ! Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, πολύ ωραίο, κύριε Βιέρη. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, 5 λεπτά διάλειμμα να κοιτάξω για τα επόμενα πλάδια, εντάξει. Ευχαριστώ. Είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν. Γι' αυτό και εγώ στο ετοίμασα. Σε παρακολουθώ, ώρα. Τι έχεις? Α, προβλήματα. Μπορώ να βοηθήσω σε τίποτα, αν θέλεις βέβαια. Τι βοήθεια? Ο Άγγελος έφυγε. Αύριο πρέπει να πάω να υπογράψω για το διαζύγιο. Ξέρεις, η δική μας δουλειά δεν είναι για οικογένεια. Η οικογένεια είναι για άλλους, όχι για μας. Εμείς δεν μπορούμε να ονειρευόμαστε ένα σπίτι γεμάτο παιδιά. Βάλε μου να πιω. Ξέρεις, εγώ σε εκτιμάω απεριόριστα. Ξέρω τι ηθοποιός είσαι. Αλλά μ' αρέσει και σαν γυναίκα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα οι δυο μας. Να κάνουμε μια σχέση έντονη, ρεαλιστική. Χωρίς συναισθηματισμούς και αποκλειστικότητες. Ξέρεις ότι θα μπορούσα να πάρω παράταση για άλλα 13 επεισόδια. Έχω τα μέσα. Μονάχα από τον όρο να είσαι γλυκιά και τρυφερή μαζί μου. Θα μπορούσα να στα δώσω όλα. Και να σε είχα δική μου.
Βέβαια, κύριε Σταματόπουλε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε οι δυο μας ένα πονηρό, αλλά πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Μπράβο, αυτό είναι. Εσείς ένας τόσο έμπειρος, φτασμένος, επιτυχημένος επιχειρηματίας, δεν θα μπορούσατε να αφήσετε να φύγει μέσα από τα χέρια σας ένα τέτοιο λαβράκι. Όταν ο κόσμος μάθει ότι τάχετε με την Αλεξάνδρα Βιέρη, θα ανέβουν οι μετοχές σας. Θα πάτε ακόμα πιο ψηλά. Σε λυπάμαι. Είχες μες στα δάχτυλά σου και με έκανες ό,τι ήθελες και τώρα με μια σου φράση μου τα χαλάς όλα. Σε ξεδιάντροπη. Και δεν θα έχω συνέχεια στα επόμενα 13 επεισόδια. Ένα τέτοιο σπουδαίο σύριαλ να έχει ένα τόσο άδοξο τέλος, επειδή δεν ξάπλωσα μαζί σας. Τι λάσπη, Χριστέ μου, τι λάσπη. Έχεις τρελαθεί τελείως, δεν ξέρεις τι λες. Βάλε μου να πιω. Έχεις πει πάρα πολύ, δεν ξέρεις τι λες πια. Το δυστύχημα με μένα είναι ότι ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Μόνο που αυτά που λέω βρωμάνε. Ακούσατε, παιδιά! Στα επόμενα 13 επεισόδια θα έχετε άλλη πρωταγωνίστρια. Καλή, εύκολη για το κρεβάτι του κυρίου παραγωγού σας, του κυρίου Σταματόπουλου. Μη σε ξαναδώ να κοιμάσαι εδώ μέσα. Άλλη φορά να ξαπλώνεις το δωμάτιό σου. Εντάξει, Αλεξάνδρα, εντάξει. Άργησες όμως και ανησυχούσα. Γιατί? Φοβήθηκες μήπως πάρω το στραβό δρόμο? Δεν βλέπεις ότι έχω μεγαλώσει πια? Καταστρέφει τον εαυτό σου. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Πήρα όλους τους γνωστούς να δω τι έγινε. Αν τολμήσεις και πάρεις τρίτον άνθρωπο για να με κατασκοπεύσεις, αλίμονό σου, κακομοίρα μου. Αλίμονό σου. Εντάξει, Αλεξάνδρα, καλά. Αν νοιαζόσουν πραγματικά για μένα, ναι. Δεν θα μίλαγε σαν ένα και σαν άλλο για πράγματα που με εκθέτουν. Και μετά τα γράφουν στις κολοφυλάδες τους. Μόλις σ' αγαπάνε. Και πάνω από όλους ο Μάριος. Σε έκανε διάσημη. Σου έφτιαξε ένα καινούριο θέατρο. Δεν με έκανε διάσημη, ούτε μου έφτιαξε καινούριο θέατρο. Με πήρε από εκεί που ήμουνα και με πέταξε στη λάσπη. Έτσι. Η Αλεξάνδρα Βιέρη δεν ξόφλησε ακόμα. Γι' αυτό πρέπει να το μάθετε όλοι. Όλοι! Όλοι! Αν έκανα κάτι που σε πίκρανα. Αν σε πίκρανα καμιά φορά, συγχώρεσέ με. Ξέρεις ότι το έκανα πάρα. Μην τολμήσεις να ασχοληθείς με μένα ξανά. Ανοίξες, Αλεξάνδρα. Μαρία, θέλω να σου μιλήσω. Δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά. Ό,τι έχεις να μου πεις μετά την πρεμιέρα. Αυτό το νούμερο είναι χιδέο. Δεν είναι νούμερο για μένα. Δώσω σε καμιά καμπαρετζού να το κάνει. Και ποια είσαι εσύ, Αλεξανδρίτσα, που θα μου πεις ποιο νούμερο θα κάνεις και ποιο δεν θα κάνεις? Δεν έχεις πάρει χαμπάρι? Η μάνα μου δεν ζει πια. Θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Και εγώ σου λέω ότι αυτό το νούμερο δεν πρόκειται να το κάνω. Αυτό, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, ποιος κάνει κουμάντο και σε ποιον πρέπει να υπακούνε όλοι. Σε ευχαριστούτε και να μου δώσεις αυτό το νούμερο, εγώ δεν θα το κάνω. Είμαι και θα μείνω η Αλεξάνδρα Βιέρη. Χα! Είσαι μια ψευτοστάρ. Μια κολοθεατρίνα στα πρόθυρα της τρέλας. Μια μπεκρού! Εγώ αυτό το νούμερο δεν πρόκειται να το κάνω. Θα το κάνεις γιατί το θέλω εγώ. Από αστέρι που νομίζω ότι είσαι, έτσι να κουνήσω το δαχτυλάκι μου, μπορώ να σε κάνω πηγολαμπίδα. Άκουσες! 9.30 ώρα ανοίγουμε. Και έχεις να κάνεις 3 νούμερα. Προς πήρε να ετοιμαστείς.
μάτια, τα δικά σου τα μάτια. Χριστέ μου, πώς ντύθηκες έτσι, σαν λατέρνα είσαι. Άσε την κριτική και δίσου, θα αργήσεις. Παρά τα μηνύκια, εντάξει. Ακόμα δεν σου πέρασαν, τους ξέρεις τώρα τους δημοσιογράφους, ό,τι θέλουν να γράφουνε. Ήθελα να ξέρω, δεν έχουν τίποτα άλλο να ασχοληθούν εκτός από μένα. Στον κόσμο αρέσουν τα κουτσοβολιά, θέλουν να ξέρουν πώς περνάτε εσείς οι ηθοποιοί. Λίγο σούσουρο δεν κάνει κακό. Δίνει αυτό το πρεστίζ. Αλεξάνδρα, θα αργήσεις. Λέγε γρήγορα, έχω δουλειά. Να περιμένει. Πρόκειται για τον Άρη. Άνοιξε το. Σου είπα, έχω δουλειά. Τι είναι αυτό το γράμμα? Παράτατη επιτέλους μια φορά αυτή τη δουλειά. Δεν το έχεις κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Απόψε σου δίνεται η ευκαιρία. Κατερίνα, όχι απόψε. Να σηκωθείς και να φύγεις. Σου είπα, έχω δουλειά. Μια στιγμή. Κατερίνα, άσε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ώρα για αστεία. Μαρία, με ξέρεις πολύ καλά. Δεν κάνω αστεία. Ήρθε η ώρα σου, Κανέλη. Χρόνια την περίμενα αυτή τη στιγμή. Από τότε που με άφησες έγκυο για να ξεγελάσεις τον πατέρα σου και να σου γράψει την περιουσία. Από τότε που παντρευτήκαμε και ανεχόμουν τον καθένα να κοιμάται μαζί σου. Από τότε που είχες το παιδί μας στα οικοτροφία χωρίς να γνωρίζει ότι εγώ είμαι η μάνα του. Από τότε που πήρες τον Γιώργο και τον έριξες στην κόκα για να τον κολλήσεις πάνω σου, μπας και σου φύγει. Και από τώρα που το παιδί μας έγινε ναρκωμανής πληρώνοντας δικές σου αμαρτίες. Με αυτό το γράμμα, Μάριε, διώχνουν τον γιο σου από το κολέγιο γιατί βρέθηκε πάνω τη ροήνη. Κι εγώ τι θες να κάνω εγώ? Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Να πας να βρεις τον Πύρη να σου βρει τη λύση. Να σου δίνει σκονάκια για τον Γιώργο, ξέρει. Κατερίνα, ηρέμησε και μη φωνάζεις, σε παρακαλώ. Κάνε κάτι τώρα, σου λέω. Αν πάθει κάτι ο Άρης. Μόλις έρθει ο Πύρης, θα το πω. Κάτι θα βρούμε. Μάριε, σε προειδοποιώ. Αν δεν το κάνεις, θα βγω στον κόσμο και θα αρχίσω να ξεφωνίζω για τις βρωμιές σου με τον Πύρη. Για τα βίτσια σου με τον Γιώργο που τον έχει σερβίρει στον κόσμο. Για την Αβιέρη που τη δέχτηκες μόνο και μόνο επειδή ήθελες τα λεφτά της μάνας σου. Και ακόμα, για το ίδιο μας το παιδί. Έλα βρε παιδί μου, άργησες, τύψε το δεύτερο κουδούνι. Πήγαινε έξω, Νίκη. Μα κτύψε. Άκουσες τι σου είπα, πήγαινε έξω. Τι ξέρεις. Ο κύριος Σταματόπουλος. Μανιάς και Μυρτό. Μάλιστα. Στην ίδια καρτούλα παρακαλώ. Ο κύριος Υπουργός. Ευγενέστατος. Την υγειά σας, φίλοι μου. Απόψε θα σας θυμίσω όλους όπως ακριβώς το αξίζετε. Αλεξάνδρα. Τι θέλεις εσύ εδώ? Είσαι καλά? Γιατί ενδιαφέρεσαι? Ναι. Ήθελα να σου εξηγήσω. Φύγε. Σήκω και φύγε. Α. Φύγε σου είπα! Μου πληγώνει τα μάτια. Ηρέμησε. Κι άσε με να σου εξηγήσω. Δεν θέλω εξηγήσεις. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Δεν σου είπα ψέματα, Αλεξάνδρα. Αλλά είμαι κι εγώ πολύ αδύναμος για να μπορέσω να ξεφύγω μόνος μου. Βοήθησέ με. Είναι αργά. Πολύ αργά και για τους δυο μας. Ήσουν η τελευταία σπίθα που έσβησε. Ή μάλλον που δεν άναψε ποτέ. Είναι αργά. Πολύ αργά. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να τα ξεχάσουμε όλα. Εσύ ναι, μπορεί. Ίσως. Εγώ όχι. Δεν έχω τίποτα. Ξοδεύτηκα, τα έδωσα όλα. Τα όνειρά μου ήταν χωρίς αντίκρισμα. Μην είπες τίποτα. Θέλω να ξέρω μόνο... Να ξέρεις πως δεν σου κρατάω κακία. Μονάχα σε λυπάμαι. Δεν θα μπορέσεις ποτέ σου να τους ξεφύγεις.
είσαι πολύ αδύνατος για να πεις όχι. Και τώρα πήγαινε, θέλω να ετοιμαστώ. Αν χρειαστείς οτιδήποτε... Δεν θα χρειαστώ τίποτα. Είναι η μόνη φορά που δεν θα χρειαστώ τίποτα από κανέναν σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ, χειροκροτήστε με. Απόψε θα δείτε μια Αλεξάνδρα Βιέρη καταπληκτική. Βγήκα πριν από τη σειρά μου στη σκηνή και ζητώ συγγνώμη από όλους τους συναδέλφους γι' αυτό, αλλά δεν κρατιόμουν. Ήθελα να χαιρετήσω τόσους φίλους που έχω απόψε εδώ. Κύριε Παυλίδη, συγχωρήστε με αν δεν σας δώσω το σωστό υλικό για να γράψετε αύριο την κριτική σας, αλλά μην ανησυχείτε, είναι εδώ ο κύριος Μανιάς. Κάτι θα βρει να γράψει. Δεν θα με αφήσει έτσι. Μάρια, εσύ που με βοηθάς πάντα θα το φροντίσεις. Έτσι δεν είναι? Αχ, έλα, έλα Μάρια. Μην μου στερείς τη χαρά να παίξω το ρόλο που μόνη μου έφτιαξα για όλους εσάς εδώ απόψε. Γνωστούς και άγνωστούς. Κύριε Σταματόπουλε, η συνεδός σας είναι μια κούκλα, Α, σίγουρα θα κάνει καριέρα στο θέατρο. Έχει όλα τα προσόντα για να πάει ψηλά. Όχι, όχι Μαρία. Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσεις να με σταματήσεις. Δεν είμαι τρελή. Ίσως είμαι η μόνη υγιής εδώ μέσα. Μπορεί στο αίμα μου να τρέχει λίγο αλκοόλ παραπάνω, αλλά εγώ δεν σαπίζω, δεν έχω σκουλίκια. Ενώ εσείς όλοι σας μου βρωμάτε, μου φέρνετε αηδία, σαπίζετε κάθε μέρα. Δεν μπορώ να σας βλέπω μπροστά μου. Μου πληγώνετε τα μάτια. Ξεκίνησα υγιής, καθαρή. Με πολλά πιστεύω. Καθένας από εσάς θα τα ζήλευε. Ως που ήρθε απέναντί μου το σύστημα. Ο μεγάλος συμβιβασμός. Μου μίλησε γλυκά, τρυφερά. Μου ταξε τα αστέρια. Κι εγώ ξελογιάστηκα. Καθένας από εσάς θα μπορούσε να το πάθει. Κι εγώ σκεφτόμουν μόνο τα αστέρια και δεν μπορούσα να διακρίνω ότι κάτω από αυτά υπάρχει λάσπη. Πολύ λάσπη. Όλοι εσείς μου κάνετε κακό. Μου φέρνετε αηδία, δεν μπορώ να σας βλέπω μπροστά μου. Μερικοί χωρίς να το ξέρετε. Εσείς, οι απλοί άνθρωποι, το κοινό, είσαστε μικρά θηρία. Ζητάτε σκάνδαλα, κουτσομπολιά, πιπερά τα θέματα για να χορταίνετε κάθε μέρα και περισσότερο την πείνα σας. Και όλοι εσείς, οι λίγοι, οι ελάχιστοι, οι επώνυμοι, οι ξεχωριστοί, οι βολεμένοι, ζητάτε κάθε μέρα και ένα καινούριο θύμα για να το σπρώχνετε στο μεγάλο συμβιβασμό. Για να το βάλετε στο χέρι και μετά να σπάζετε πλάκα μαζί του. Τώρα εγώ, η ηθοποιός Αβιέρη, εγώ
Ο άνθρωπος, Αλεξάνδρα, διχάστηκα. Χωρίστηκα στα δυο. Εγώ η Αλεξάνδρα Αβιέρη. Δεν είμαι τρελή. Δεν είμαι τρελή κι ας έχασα ένα παιδί μέσα από τα σπλάχνα μου. Δεν είμαι τρελή κι ας έχασα τον άνθρωπο που αγαπούσε. Δεν είμαι τρελή κι ας έχασα όλα μου τα όνειρα. Εγώ η Αλεξάνδρα Αβιέρη δεν θέλω να είμαι ηθοποιός. Δεν θέλω να είμαι η Αβιέρη. Μου φτάνει να είμαι μόνον η Αλεξάνδρα. Δεν με νοιάζει αν από εκεί ψηλά τα αστέρια κυλήσω κάτω στη λάσπη. Μπορεί να έχω χάσει όλα αυτά που έχω κερδίσει, αλλά τουλάχιστον θα έχω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να είμαι η Αβιέρη. Είμαι η Αλεξάνδρα. Δεν είμαι η Αβιέρη. Είμαι η Αλεξάνδρα. Είμαι η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα. Είμαι η Αλεξάνδρα. Κυρίες και κύριοι, σας ζητώ συγγνώμη που την πρεμιέρα μας τη χάλασε μια παρήσεκτη. Προσωπικά σας παρακαλώ να τη συγχωρήσετε, γιατί είναι τρελή. Παρακαλώ να παραμείνετε στις θέσεις σας. Η παράστασή μας θα συνεχιστεί κανονικά. Απαιτώ να μου πείτε ποια θεραπεία ακολουθείτε. Κύριε, θα σας παρακαλούσα πρώτα να χτυπάτε και μετά να μας ελέγξετε. Γιατί με συγχωρείτε, αλλά έχω ευθύνη. Πρέπει να μάθω. Μην ανησυχείτε. Η θεραπεία είναι ιδέουσα. Ακούστε, κύριε. Το μυαλό της έχει μείνει σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Πολύ σπάνιο ο ασθενής επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση. Από ό,τι έμαθα, η γυναίκα σας έπινε πολύ και έπαιρνε ψυχοφάρμακα εδώ και καιρό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύουμε όμως ότι με μια θεραπεία θα καλυτέρευε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να την αφήσω εδώ. Θέλω να την πάρω. Πώς μπορώ? Δυστυχώς. Πρέπει να την κρατήσουμε εδώ. Είναι άκρως επικίνδυνη. Για κάποιο καιρό τουλάχιστον. Αυτό νομίζω το έχετε ξεκαθαρίσει. Έχετε υπογράψει και τον εγκλισμό της στο ίδρυμα. Εγώ όχι. Ίσως όχι εσείς, αλλά ποιος υπέγραψε? Α, ναι, υπέγραψε η αδερφή της. Άλλωστε εσείς σήμερα ενδιαφερθήκατε για την ασθενή. Εμείς δεν γνωρίζαμε ούτε την ύπαρξή σας. Ενώ για την ασθενή ενδιαφέρθηκε ακόμη και ο κύριος υπουργός, ο κύριος Μπύρης. Χειροκροτήματα. Το δυστύχημα είναι η Νταλίκα. Έρχεται κατά πάνω μου. Πάνω μου, πάνω μου, πάνω. Τώρα ξέρεις, Αλεξάνδρα. Ξέρεις, Αλεξάνδρα μου. Τι θέλεις, Άγγελε? Ένα μισό λεπτό που σε θέλω. Με ποιο δικαίωμα έγραψε αυτό το χαρτί? Ποιος το έδωσε αυτό το δικαίωμα? Το δικαίωμα του αίματος, Άγγελε. Η Αλεξάνδρα και εγώ είμαστε ένα, είμαστε αδερφές. Τώρα θυμήθηκες την Αλεξάνδρα? Μήπως θα πρέπει να θυμηθείς και τις ζήλες και τα καμώματά σου που την έκαναν να φτάσει ως εδώ? Νίκη, σε παρακαλώ. Πήγαινε να πάρεις το χαρτί, να το πάρεις πίσω, σε παρακαλώ, και να την πάμε σπίτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να την βλέπω, να υποφέρει εδώ μέσα. Άγγελε, δεν είναι ώρα για συμβουλές. Τις Αλεξάνδρες έχουν πειραχτεί πολύ τα νεύρα της. Ευτυχώς τώρα είναι κάπως ήρεμη.
αστείο, ξέρει τι πέρασε και τι θα πέρασε ακόμα. Αν μην είδω μέσα. Ευτυχώς που υπήρχαν άνθρωποι που την αγαπούσαν πραγματικά και τη βοήθησαν να έρθει εδώ πέρα. Και ίσως κάποια μέρα γίνει καλά. Πρέπει να κάνω μια ένεση. Συγχωρώνω το παιδί σας, κυρία. Δεν έχω παιδιά, κυρία Αυγέρη. Το δικό μου είναι κιόλας 2 χρονών. Μερικές φορές νομίζω ότι είναι μωράκι. Αλλά πάλι ότι είναι ολόκληρος άντρας. Ξέρετε πώς το λένε το παιδί μου? Όχι, δεν ξέρω. Άγγελο το λένε. Άγγελο το λένε. Άγγελος είναι. Δώσ' μου ένα λεπτά, την πάω οπουδήποτε αλλού. Αλλά όχι εκεί μέσα. Είσαι τρελός, αγόρι μου. Κανένας δεν τη φταίει που έφτασε σε αυτό το σημείο. Το κακό της στο κεφάλι φταίει. Καλά να πάτη. Άκου στη σούπα. Δώσ' μου λεφτά και θα στα δώσω εγώ όποτε έχω. Βρε, δώσε μου πρώτα αυτά που μου χρωστάς εσύ και η γυναικούλα σου και μετά να μου ζητάς δανεικά. Έννοια σου. Έχω πολλές επιταγές για σένα και την Αλεξανδρίτσα. Το σπίτι σας το έχω βγάλει στον πληστηριασμό. Στον δρόμο θα πεθάνετε. Πάρτε τον έξω από την Αλήθεια. Έλα. Πού το πάρετε. Καλά εκεί, πρόμα. Μπρος, μπρος, πρόμα, πάμε, συνεχίστε. Πάρτε, ο γιος μου, άγγελος, το πώς σας δείξει. Ο γιος μου. Γιατί θέλω, γιατί. Πήγε σήμερα στο σχολείο. Πήρες μπράβο. Άγγελε, πήρες μπράβο. Ο γιώκας μου άγγελος πάντα φέρνει μπράβο. Κύριε Μαρία. Εντάξει. Γράψε τα αλήθεια. Εντάξει. Γεια σου. Στο καλό.
Θα χτενίσω εγώ τώρα τα μαλάκια της μικρούλας Αλεξάνδρας. Έτσι, μπράβο. Και ύστερα θα πάω να σου φέρω το φαΐ σου και θα σε ταΐσω σαν καλό κοριτσάκι. Έτσι. Να βάλουμε την πετσέτα, να μην λαρωθούμε. Έτσι, μπράβο. Έλα, Αλεξάνδρα μου. Έλα. Έλα, να φάμε. Άνοιξε το στόμα σου, Αλεξάνδρα. Έτσι, μπράβο. Δεν έχεις να φοβάσαι κανέναν, Αλεξάνδρα μου. Έχεις στο πλευρό σου τη μεγάλη σου αδελφή που θα σε φροντίζει για πάντα. Έλα. Είμαι η Αλεξάνδρα Βιέρη, είμαι ηθοποιός. Και σαν ηθοποιός πρέπει να με εντάξει πρώτα με τον εαυτό μου και μετά να προσπαθήσω να είμαι εντάξει μαζί σας. Εγώ η Αλεξάνδρα Βιέρη δεν είμαι τρελή κι ας έχασα ένα παιδί. Δεν είμαι τρελή κι ας έχασα τον άνθρωπο που αγαπούσα. Δεν είμαι τρελή κι ας έχασα τα όνειρά μου. Δεν θέλω πια να είμαι η Αλεξάνδρα Βιέρη. Μου φτάνει να είμαι μόνο η Αλεξάνδρα. Μόνο η Αλεξάνδρα.